Άσε το τι λένε. Είναι μπούπε. Λοιπόν, μην τρέλατε, κάνετε follow back. Follow back πάντα. Παιδιά, follow back. Το Γιαννάκο Παναδί, TikTok. YouTube, Γιάννος Πάγε, Γιάννος Πάντας και Άγιε Γαμή. Ωραία, νότιμο. Παιδιά, έχω να πω και λέω πόπεντα. Και στοιχεία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής μας. Το λέω. 13.000 δικοχωρίες. Το 23, δηλαδή 40 άνθρωποι την μέρα. 40 γυναίκες. Του βάζω 5 τα 10. 5 τα 10. Τι μπορεί να του βάζει. Ναι. Η Κατερίνα Τσαμούρη Ομελέτα. 24 ώρες. Εδώ! Κοίτα να δει. Δηλαδή. Ναι, την τραβάει, ναι. Αλλάζουμε θέμα. Νέες αποκαλύψεις για την έρευνα στα Τέμπη φέρνει στο φως απόψε το Star. Διατάχθηκε. Έμα παρατά γιατί το άρεσε. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του μοιραίου σταθμάτη. Τελειά, μιλάνε για το ταμάκι τώρα. Εδώ και ο κόμμα κέρδισε γιατί το βρίζουνε. Λοιπόν, γιατί μπορεί να ακούνε κολλητού, αλλά λόγω μυαλό. 14 μήνες μετά την τραγωδία. Τη ζητείτε να ανοίξω κινητό για μισή ώρα από τις 11. Όλοι μ' αγαπάνε εμένα. Τη λαγέ. Αυτή είναι τώρα πάνε. Όχι, μ' αγαπάνε εμένα. Έχω γίνει νοτό. Έχω γίνει διάτιμο. Και την τέλη μέρα, εδώ έχω γίνει διάτιμο. Δηλαδή, θα με ακούτε εμένα. Η ανάκριση πέρα για την ελληνική τραγωδία παραμένει ανοιχτή. Υπάρχουν πολλές έρευνες που είναι σε εξέλιξη, όπως η ανάκτηση των ισχυρών δύσκολων αποτυπώσεων της εμπορικής που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, αλλά και τα αποτελέσματα του χημείου για το αν υπάρχουν τελικά χημικές ουσίες στο ιδιωτικό οικόπεδο που έγινε χθες αυτή η έρευνα των πραγματογνωμόνων στα 300 κυβικά κόμμα από το σημείο της σύγκρουσης. 13 μήνες μετά. Ακριβώς. Και βρήκαν μέχρι στιγμή ειδικοί υπολείμματα από συντρίμια τρένου. Αυτό Σπύρο σημαίνει σας ευχαριστώ να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο ΣΤΑΡ ο ειδικός παραγματογνώμονας για τα τέμπη Κώστας Λακακός. Ένα χρόνο μετά δεν μπορεί κανείς να ξέρει με απόλυτη βεβαιότητα τι θα μπορούσε να είχε βρεθεί με. Για εμένα από τέτοιο. Πάρα πολύ με. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει. Το προτίμητα. Στο σημείο την επόμενη μέρα της σύγκρουσης. Ναι, εγώ πέντα. Αλλάζουμε κλίμα, μάστιγα έχουν γίνει συμμορίες πορτοφολίων και από μεταφοράς και σε κεντρικές πλατείες. Στην τσιμπίδα των αργών έπεσαν... Ναι, το πετύμητα. Ποιο μπορείμα. Θα το... Ό,τι βρουν στις τσάντες και στις τσέπες των πολιτών. Το δάκονται. Το δάκονται. Δεν το δάκονται, το κόψα με το χέρι. Ο συναισθησμός δεν το δάκονται. Έκοψα ένα κεράκι μου, ένα γονί. Λίγα λεπτά αργότερα, ο πορτοφόλας απομακρύνεται στην αντίθεση με άλλον. Το πορτοφόλι αλλάζει χέρια για να μην μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες. Σε μία φίλη μου που ήταν στο λεωφορείο και της
Δεν ήταν ανάγκη για τον διάβολο. Πήγαμε τα κουκκιντό του και μετά έκανε χωρίς τα χωράκια και φάκια. Τα μέλη των συμμοριών είναι για να μην έχω χωρίς. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να πάρει και σε άλλη γραμμή. Στην μπλε, η Αλβανή και στην πράσινη η Ρουμάνη. Ακούστε αυτό το αποκαλυπτικό διάλογο. Καλά, πάρτε με τηλέφωνο. Έλα ρε αδελφέ, γιατί δεν θα κάτσω έτσι σε αυτό το σπίτι. Δεν θα πάω πια στην μπλε. Τι κάνουμε κάτω, δεν κάνουμε φράγκο. Έτσι πάνω στην πράσινη κάνουμε λεφτά. Όχι, δεν πάω πια στην μπλε. Τέλος, τελείωσα με αυτή την μπλε, όχι. Γιατί θα έχω και μπλεξίματα με τους Αλβανούς στο τέλος και ούτε κάνω λεφτά. Και θα μπλέξουμε και με τους Αλβανούς. Εύκολα θύματα ήταν και είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, γυναίκες νεαρές και όσοι έχουν τα κινητά τα πορτοφόλια τους στις εξωτερικές τσέπες. Δεν είναι χρήματα από κάρτες που έβρισκαν στα πορτοφόλια των θυμάτων τους. Δεν είναι πάντα δεν είναι. Δεν στο ήλιο. Ακόμα ένας νέος 32 ετών έσβησε στην άσφαλτο όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και καρπόθηκε σε κολόνα. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και εξασφάλισε βίντεο δεδομένων από την ανεξέλεγκτη πορεία του μυριού οχήματος.